Περιφερειάρχα, είδαμε πρόσφατα τις κινητοποιήσεις τόσο στη Φλόρινα όσο και στην Καστοριά που ήσταν παρόν από τους συμπολίτες μας που ανησυχούν για την ενέργεια, για τη θέρμανση του χειμώνα που έρχεται. Θέλουμε μια δήλωση γι' αυτό. Πράγματι, οι συμπολίτες μας στη Δυτική Μακεδονία ξέχασαν την αγωνία τους με τα συλλαλητήρια στην Καστοριά και στην Φλόρινα, αλλά ταυτόχρονα η ίδια αγωνία υπάρχει σε όλη την περιφέρεια. Δεδομένου ότι ο χειμώνας εδώ είναι βαρύς και για πολλούς μήνες και ειδικά φέτος το κόστος ενέργειας έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Σε συνδυασμό με τις δυσκολίες οικονομικές που έχουμε τόσο με την κρίση στη Γούνα όσο και με την εξέλιξη που έχουμε στην απολιγνητοποίηση, δημιουργείται ένα πρόβλημα μεγαλύτερο από αυτό που κάθε χρόνο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούν οι Δυτικομακεδόνες να ανταπεξέλθουν στα έξοδα θέρμασης του χειμώνα και ταυτόχρονα στα έξοδα που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια. Παρόλο που η κυβέρνηση δίδει πολλά κονδύλια και στις δύο κατευθύνσεις, ωστόσο θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά τα χρήματα δεν επαρκούν για τη Δυτική Μακεδονία, γιατί εδώ είναι η πιο ψυχρή περιφέρεια στην Ελλάδα. Εδώ οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Είναι ανάγκες πρώτης προτεραιότητας για τους Δυτικομακεδόνες και έτσι θα πρέπει να το καταλάβει και να το εκλάβει η κυβέρνηση και να δώσει περισσότερη ενίσχυση, περισσότερα χρήματα και για την θέρμανση και για το ηλεκτρικό ρεύμα εδώ στην περιφέρεια μας. Αυτό είναι και το αίτημα των πολιτών. Στεκόμαστε δίπλα, υποστηρίζουμε το αίτημα αυτό και το μεταφέρουμε στους αρμόδιους υπουργούς και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό για να μπορέσουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα.